Κύριε καθηγητά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά. Τι έχει γίνει λοιπόν στην Εύβοια? Δύο σεισμοί εκεί στην περιοχή. Ο δεύτερος μάλιστα μεγαλύτερος από τον πρώτο. Εντάξει, ήταν μια περιοχή που δεν ήταν σεισμική περιοχή. Δεν είχε ιστορικό σεισμικό. Και θεωρούσαμε ότι είναι μια αδρανής περιοχή. Είχαμε βεβαίως την εκδήλωση χτες το πρωί του μεγάλου σεισμού. Από εκεί και πέρα ουσιαστικά είχαμε καθηγητά, να κάνουμε... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αν θέλετε λίγο να γυρίσετε την κάμερά σας για να μπορέσουμε να έχουμε και εικόνα. Δεν ξέρω κατά πόσο με βλέπετε ή όχι. Τώρα, αν γυρίσετε την κάμερα θα σας βλέπουμε καλύτερα. Αν μπορέσετε να γυρίσετε την κάμερα για να έχουμε και εικόνα όσο μιλάμε. Να δώσουμε ένα λεπτό χρόνο, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και εικόνα τώρα καλά μαζί σας και σας ακούμε καθαρά. Λοιπόν, είπατε ότι δεν ήταν από τις περιοχές οι οποίες ως σεισμολόγοι θεωρούσατε ότι θα δώσουν σεισμό. Κάποιο σεισμό. Δεν υπήρχε σεισμικό ιστορικό στην περιοχή. Είχαμε την εκδήλωση χτες το πρωί ενός σεισμού, ο οποίος ακολουθήθηκε από 50 περίπου μετασεισμούς. Θεωρήσαμε ότι είναι ο κύριος σεισμός. Δεν ήταν ο κύριος σεισμός, γιατί χτες το βράδυ μετά τις 10 είχαμε την εκδήλωση ενός μεγαλύτερου σεισμού, κατά την μεγαλύτερου σεισμού, με πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια περιοχή η οποία δεν έχει υψηλό δυναμικό. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό η περιοχή. Μπορεί να δώσει μέχρι 5,5 και με ελάχιστες πιθανότητες να ξεπεράσει το 5,5. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς επιχειρησιακά έχουμε οργανωθεί ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε αρνητικό ενδεχόμενο στην συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Επομένως, δεν μπορείτε ακόμη να πείτε με βεβαιότητα ότι το 5,1 χθες το βράδυ ήταν ο κύριος σεισμός. Αυτό μας λέτε. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Πιστεύουμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε όμως επαρκώς, γιατί δεν έχουμε δεδομένα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση που έχουμε έναν κατά τη μεγαλύτερο σεισμό, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στις κατασκευές, γιατί οι κατασκευές ανταπεξέρχονται σε τέτοιου επίπεδου σεισμούς. Βεβαίως είναι οι παλιές κατασκευές οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες, αλλά και σε αυτές θεωρώ ότι θα βοηθήσει το έδαφος, το οποίο δεν είναι ένα χαλαρό έδαφος, είναι ένας βραχώδης σχηματισμός, ο οποίος δεν ενισχύει τα σεισμικά κύματα και έτσι φτάνει απομειωμένη ενέργεια στην επιφάνεια και στις κατασκευές. Στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο κύριος σεισμός αποδειχθεί τελικά και περιμένουμε μια επόμενη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό σε πόσο χρόνο θεωρείτε, αν μπορείτε να το πείτε, να συμβεί? Δηλαδή, για πόσο καιρό οι κάτοικοι πρέπει να έχουν το νου τους στην περιοχή για το αν θα ακολουθήσει ένας μεγαλύτερος ενδεχομένος σεισμός? Εντάξει, για τις επόμενες μέρες πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα και από τους κατοίκους αλλά και από τις υπηρεσίες. Θεωρώ ότι δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιες επιπτώσεις. Δηλαδή, καλό είναι αυτοί που μένουν σε παλιά κτίρια να μην συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτά ή να μην περνάνε κάτω από επιτυμπόρυπο κτίρια κτλ. Θεωρώ πάντως ότι σε κάθε περίπτωση ο δομημένος ιστός της περιοχής μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, να τραβήξει και εβδομάδες. Μπορεί, ας πούμε, ένα ρήγμα που ενεργοποιήθηκε να ξαναδώσει τον κύριο σεισμό μετά από εβδομάδες ή μιλάμε για μερικές μέρες, οπότε μετά θα απομακρυνθεί κάθε ενδεχόμενο σεισμό? Μετά μερικές μέρες, 3-4 μέρες περίπου, θα έχουμε δεδομένα τα οποία θα ενισχύσουν και θα έχουμε τεκμηριώσει τις απόψεις μας έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να παραμένει στην περιοχή χωρίς να έχει κανένα φόβο. Εσείς, κύριε καθηγητά, έχετε συμφωνήσει με τις δηλώσεις, με τους ισχυρισμούς του κύριου Άκη Τσελέντη ότι έχει χάσει τον ύπνο του για ένα μεγάλο σεισμό ακόμη και 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ? Φοβάστε και εσείς ότι θα συμβεί? Ο κορυφαίος κόλπος είναι μια ενεργή τεκτονική δομή. Εντάξει, ο καθένας από εμάς αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κίνδυνο.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο γονιδιακός είναι μια τεκτονική δομή η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσει σεισμό, μόνο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα γίνει αυτός ο σεισμός. Δηλαδή, μπορεί να γίνει σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια, αλλά μπορεί να γίνει και αύριο. Δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε το χρόνο γέννησης ενός σεισμού. Συνεπώς, εκείνο το οποίο οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να είμαστε σε ετοιμότητα, να ακολουθούμε τις οδηγίες των κεντρικών φορέων και βέβαια να παρακολουθούμε έξω ενοικιαστικά την περιοχή. Αυτό το λέτε με αφορμή τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια ή έτσι κι αλλιώς τα δικά σας στοιχεία έδειχναν ότι δεν είναι απίθανος ένας μεγάλος σεισμός για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, για όλο τον ελληνικό χώρο δεν συνηθίζω να εστιάζω σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η αρμοδιότητα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι για όλη τη χώρα, συνεπώς έχουμε την ευθύνη όλη τη χώρα και με βάση αυτό το πεδίο σχεδιάζουμε. Βεβαίως, ερευνητές και συνάδελφοι επιστήμονες έχουν εστιάσει σε πιο συγκεκριμένα θέματα, πιο συγκεκριμένες περιοχές, αλλά συνολικά εμείς έχουμε την ευθύνη όλου του ελληνικού χώρου, συνεπώς οφείλουμε να σχεδιάζουμε για όλο τον ελληνικό χώρο και να λαμβάνουμε υπόψη και τις περιοχές που έχουν επιτυμένη σεισμικότητα, αλλά και τις περιοχές που έχουν μειωμένη σεισμικότητα. Αυτό το ρήγμα τώρα που έχει ενεργοποιηθεί και έδωσε το σεισμό στην Εύβοια μπορεί να προκαλέσει στο επόμενο χρονικό διάστημα και σεισμική δραστηριότητα και σε άλλες περιοχές? Αυτό είναι λιγάκι απίθανο, γιατί ο σεισμός δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι μικρός σεισμός, συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε παγώνημενη, όπως τη λέμε, σεισμικότητα. Η επαγόμενη σεισμικότητα συνήθως παρατηρείται όταν έχουμε σεισμούς πάνω από 6,5-7,5 βαθμούς. Οπότε τότε είναι πιθανή η ενεργοποίηση και άλλων γειτονικών τεκτονικών δομών. Σε κάθε περίπτωση, εκεί για τους κατοίκους της περιοχής που μας παρακολουθούν, λέτε ότι δεν χρειάζεται να έχουν φόβο, να αισθάνονται φόβο, αλλά να είναι σε μια επιφυλακή, έτσι. Τα δύσκολα θα περάσουν πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια, καλή δύναμη.